Αγαπάτε τις γάτες? Μερικοί λένε ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι ο σκύλος. Εγώ διαφωνώ. Για μένα είναι οι γάτες. Άστο, παιδί μου, θέλω να φύγω. Άστο, θέλω να φύγω. Άστο. Πώς θα ήταν η ζωή σας χωρίς γάτες? Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς γάτες. Κάτσε. Δεν είναι εδώ. Εδώ δεν έχω τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Έλα. Κάτσε. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι για σήμερα. Εσύ έφαγες. Μπράβο. Οι τρίχες σας ενοχλούν? Αν με ενοχλούν οι τρίχες, όχι. Θα με πεθάνετε. Αυτό ήτανε. Θα πάω από τρίχα γάτας. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Animal Shelter Simulator και παίρνουμε το ρόλο κάποιου που σώζει ζώα, παιδιά. Και διάλεξα αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα για σήμερα. Γιατί λέω σήμερα, τίποτα. Θα ράξω και απλά θα παίξω ένα παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να σχολιάζω κάτι αν σας κρατήσω μπροστά από την οθόνη σας. Γιατί ανοίγει το βίντεο και είστε έτσι. Και όπου να σας κρατήσω έτσι για 10 λεπτά, 15 ανάλογα πόσο είναι το βίντεο. Ωραία, και αυτό δεν το καταλαβαίνετε εσείς, αλλά είναι δύσκολο, παιδιά. Οπότε λέω, θα βάλω γατάκια και σκυλάκια μπροστά από την οθόνη και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αυτό. Θα είναι σαν να παίρνω ρεπό σήμερα, παιδιά. Οπότε πατάω new game εδώ χαλαρά. Μπορώ να διαλέξουμε σκύλο ή γάτα. Βλέπετε, έχουν πέσει και τόνοι στη φωνή μου σήμερα. Ούτε θα προσπαθήσω καθόλου, δεν με νοιάζει. Εκεί που θα πάτε να κλείσετε το βίντεο, θα πετάγετε ένα χαρτωμένο γατάκι και θα σας κρατάει. Λοιπόν, εγώ έχω γάτες, οπότε θα βάλω γάτες επειδή ξέρω, εντάξει. Νομίζω ότι θα βάλω ένα σκύλο, όχι γάτα θα πάρω. Και πώς θα λέγεται το shelter μου? Έχω πρόβλημα, γιατί το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι να κάνω καταφύγιο ζώων, το οποίο θα ονομάζεται Μπόγιας. Ωραία, αλλά δεν θα το κάνω, δεν είναι σωστό. Θα το ονομάσω Μπογιάς. Εντάξει, γιατί μπορεί να είναι το επίθετο αυτού που έχει το καταφύγιο. Περίμενε, κάνε ήχο αυτό. Βλέπεις τώρα, έχει τέτοια χαριτωμένα πράγματα αυτό το παιχνίδι. Μπορείς να φύγεις με αυτό το νιά από το βίντεο, δεν μπορείς να φύγεις, σε κρατάω εδώ πέρα. Λοιπόν, εχμάλωτος σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, έχει ένα τεράστιο βελάκι κάπου εκεί μέσα. Αυτό τι είναι, προσγειώνεται κάποιο ελικόπτερο για τρίχρονα? Δεν έχω καταλάβει. Έτσι σκάνε τα ζώα, τέλος πάντων, θα μάθουμε. Ανοίγουμε εδώ μέσα και πηγαίνουμε στο PC. Και τι έχουμε? Έχουμε μία γάτα, παιδιά. Μας τυπάει το παιχνίδι προφανώς στο συνέστημα. Λέει, κοίτα πόσο αδυνατός είναι ο Λόκι. Κοίτα πω από τον καημένο. Λέει, χρειάζεται αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά, ένα καλό σπίτι. Πώς θα το ονομάσουμε? Καλά, άμα το λένε Λόκι τώρα και γυρνάει στο Λόκι να του πω εγώ όχι, Λόκι να το λένε. Εντάξει, δεν το ονομάσω τώρα πώς ονομάζω εγώ τα δικά μου τα γατιά. Έχει έρθει ο φίλος εδώ με το βανάκι. Πώς τον αρπάξαμε στο Λόκι? Δεν ξέρω πώς τον κρατάμε. Παιδιά, το Λόκι τον αρπάξαμε με το σβέρκο, έτσι. Θα μου πεις, έτσι τα αρπάζουν, έτσι τα αρπάζουν και οι μαμάδες, Γιάννη. Ναι, το έχουμε πιάσει, παιδιά, έχουμε βγάλει κάλτσα είναι. Και το κρατάμε έτσι. Και πού το βάλω τώρα αυτό, γάμο το? Λοιπόν, εδώ θα σε βάλω τώρα εσένα. Εδώ είναι το καινούργιο σου σπίτι. Θα σε πάω πίσω. Μην είσαι πίσω, να ήταν καλύτερα. Τέλος πάντων. Το αφήνω κάτω. Μπορεί να του κάνουμε pet. Τι είναι, Λόκι? Τι είναι, παιδί μου? Α, κάνει και έτσι. Α, μπράβο, κοίτα εδώ. Μεκάνιξ που έχει το παιχνίδι. Α, όπως και να του κάνεις, κάνει έτσι. Έχει κακό AI, παιδιά. Έχει κακό AI. Άμα το χαϊδεύεις τόσο πολύ το γατί, μετά αρχίζει να δαγκώνει, ξέρω. Έχει τρέχει, φεύγει. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή. Εντάξει, αυτό μόνο καρδούλες βγάζει. Λες και αγαπάνε οι γάτες, παιδιά. Καλά, το παιχνίδι είναι μούφα τελείως. Μην το, εντάξει. Δεν έχει ιδέα πώς λειτουργούν οι γάτες. Τα γατιά μου αγαπάνε μέχρι να δουν ότι το μπολ τους γέμισε με φαγητό. Μετά γίνομαι ένας ξένος. Κοιτούνται λίγο μεταξύ τους και μετά κοιτάνε εμένα με ένα ύφος. Πώς μπήκε αυτός εδώ πέρα? Αρχικά, ποιος είναι αυτός? Εμείς θα πάμε εδώ πέρα για να το αγοράσουμε φαγητό, φέρα τέτοιο. Και αυτό εδώ πέρα για να βάζουμε νερό. Το οποίο δεν έχω καταλάβει αν πριν, ας πούμε, ήταν, είχε χυμό εκεί πέρα. Και γιατί τα αγοράζουμε. Αλλά τέλος πάντων, ωραία, φέρτε αυτά. Ήρθαν τα πράγματά μου. Φέρτε τα πάντα. Λοιπόν, ναι, ειλικρινά δεν έχω ιδέα γιατί εντωμεταξύ το γατί εδώ. Τι θες, παιδί μου? Βάλε εδώ πέρα νερό. Μπράβο. Ωραία, θα σκάσει. Σου βάζω νερό. Εντάξει, άραξε τώρα λίγο με τον νιάο. Σου βάζω νερό και φαγητό, λοιπόν. Ωραία, και τώρα θα το δούμε να τρώει. Επίσης, δεν έχουμε άμμο. Δεν ξέρω που θα τα κάνει. Εγώ δεν τα μαζεύω μια φορά. Εντάξει. Δες πώς έχει πέσει με τα μούτρα στο φαγητό. Παιδί μου, δικό σου είναι. Θα μας πάθει και τίποτα τώρα, θα μου πνιγεί. Έλα, εντάξει, καλά ήταν. Το φαγητό όλο, ρε. Το φαγητό. Ρε, ξέρεις πόσο έκανε αυτό. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Ποιο είναι το καλύτερο γατί? Αποκλείται να είσαι εσύ, να πούμε πώς έκανε. Εντάξει, οκ. Ήρθε η ώρα να διασκεδάσει. Δες τι έχω για σένα. Αρχικά πρέπει να το πάρουμε αυτό, Εδώ είναι που περνάμε καλά. Ίσως θα πρέπει να έρθει κάποιο άλλο καταφύγιο για ζώα. Να σώζει ζώα από το δικό μου καταφύγιο. Ίσως αυτή πρέπει να είναι η φάση. Παίρνα καλά. Πήγε και στα διάολο, παιδιά. Παιδιά, πόσο γρήγορο είναι. Παιδιά, μπορώ να το βάζω σε αγώνες. Το βάζω σε αγώνες να οικονομήσουμε. Δες το πώς πάει. Λοιπόν, λέει συγχαρητήρια. Η γάτα σου είναι έτοιμη για υιοθεσία. Αυτό ήτανε. Χρειάζεται κάτι που. Ένα ταρτάκι, Max. Λοιπόν, έλα, φτάνει. Με κοιτάει με στα μούτρα, λέει. Απίστευτο. Απίστευτο το κυνήγι, αλλά δεν μπορεί να το πιάσω. Δεν μπορεί να το πιάσω, Γιάννη. Τι να κάνει. Λοιπόν, μπράβο, δεν πειράζει, δεν πειράζει, Λόκι μου. Ναι, τέλος πάντων, έλα, σε βάλουμε πάλι εδώ μέσα. Έλα, σε βάλουμε πάλι εδώ μέσα. Πάμε να φέρω κάμερα, το τραβήξω μια γλυκιά φωτογραφία. Να βάλω και μια αγγελία. Με λίγη επίκληση στο συνέστημα, εντάξει. Χαριτωμένο ψιψινούλη ζητάει σπίτι.
Είσαι κανένας άκαρδος, δεν θα ήθελες αυτή την ψυχούλα να σου κάνει παρέα, κάτι τέτοιο. Take a photo of your animal. Σιγά βρε παιχνίδι να πούμε. Πάρε μια φωτογραφία του ζώου σου. Κάτι γατάκι είναι. Έλα εδώ, κοίτα το πουλάκι. Τι να το κάνω τώρα, κοίτα μου έχει γυρίσει. Όχι παιδί μου αυτό τώρα, δεν είναι σωστό. Έλα εδώ. Κάτσε, κάτσε να την κάνουμε και σωστά. Λίγο expose το θέλει, λίγο saturation. Ναι. Λίγο μπράβο έτσι. Focus on. Λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτή η φωτογραφία είναι ιδανική. Αν την έβλεπα αυτή τη φωτογραφία μπροστά μου στο Facebook, πήγαινα κατευθείαν στο καταφύγιο. Εντάξει, όχι, δεν θα το κάνω. Έχω ήδη δύο γατιά. Εντάξει, δεν βγαίνω με τρίτο. Μετά πρέπει να φύγω εγώ από το σπίτι. Λοιπόν, βάζουμε τη φωτογραφία στο σκάνερ. Κανάρι τώρα αυτό, το βλέπεις. Κανάρι. Είναι λίγο παλιό. Δώσε του χρόνο. Πηγαίνουμε εδώ που είναι ο Λόκη. Το καλό που σου θέλω να σου βρουν σπίτι πριν χρειαστεί να πας στο αλέτα, εντάξει, για να τα καθαρίσουν αυτοί. Μην αυτό. Φτιάχνουμε μια αγγελία με αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, και για περιγραφή εδώ τι έχουμε κάνει. Λέμε: θλιβερή ιστορία. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του έφυγαν από το σπίτι και δεν ξαναγύρισαν. Ό,τι είναι, από το μυαλό μας το βγάλαμε αυτό. Ό,τι θέλουμε μπορεί να λέμε. Γιατί θα πει το γατί, παιδιά, όλα είναι ψέματα, έτσι. Όχι, καλοπερνούσα και πριν. Ναι, σε κάποια φάση τα χαλάσαμε επειδή μου ζήτησαν να πληρώσω νίκη. Είπα να φύγω από το σπίτι. Ήξερα το Γιάννη από το καταφύγιο. Λέω: Γιάννη, μπορώ να μείνω λίγο μέχρι να βρω καινούριο σπίτι. Ναι, δεν παίζει αυτό ενδεχόμενο. Αν δεν ήταν, λέει, γείτονες, αυτό το καημένο ζώο θα πέθαινε από αφυδάτωση ή από πείνα. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Κάποιοι που έχουν κάνει χοντράδες, εντάξει. Όχι ο Λόκη, άλλοι. Αν με ρωτήσετε, λέμε: ο Λόκη θα θέλα ξανά εμπιστευτεί ανθρώπους ξανά. Βέβαια. Καθόμασταν και τα λέγαμε τώρα. Μου λέγεται τα δικά του Λόκη. Και εγώ το ξέρω. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το Λόκη, παιδιά. Φτιάχνουμε την αγγελία. Ο Brian Lord εδώ, ο οποίος είναι ήμο του 2022, είναι λίγο εκτός εποχή. Έρχονται και άλλοι, και ο Robert Rowley. Κάτσε, περίμενε. Πάμε πρώτα εδώ. More info. Το Λόκη, παιδιά, εγώ τον έχω πλέον στην καρδιά μου. Εντάξει, τον αγαπάω το Λόκη. Μην το βλέπετε έτσι εδώ. Εντάξει, θα στείλουμε έναν εμείς να δούμε. Κάνει αυτός. Δεν τα δίνουμε τα γατιά όπου και όπου. Και άμα έχει αυτός κάνα περίεργο φετίχ να τρώει γάτες, δεν θα το. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, δεν έχει σκυλιά στο σπίτι. Δεν έχει γατιά. Έχει μόνο ενήλικες. Έχει μικρό σπίτι, αλλά ο Λόκη τώρα είναι μέσα σε κλουβί. Δηλαδή, ας είμαστε ρεαλιστές, λίγο πιο μεγάλο από το κλουβί θα είναι. Έχει κήπο. Μπράβο, μην τον αφήνεις εκεί όταν έχει κρύο όμως. Αλλά αυτός δεν έχει και πολύ χρόνο ελεύθερο, λέει. Τέλος πάντων, εδώ ο Ρόμπερτ τι κάνει, για να δούμε. Έχει μεγάλο σπίτι ο Ρόμπερτ. Δεν έχει γατιά. Έχει κήπο. Και έχει και πολύ free time, παιδιά. Ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή αυτός. Ναι, γιατί ο άλλος, ας πούμε, έχει και μικρό σπίτι και θα τον παρατάει. Μπορεί να τον παρατάει και στον κήπο, δεν ξέρω. Οπότε, Ρόμπερτ, πάρε το Λόκι. Του το έχουμε υποσχεθεί. Του λέμε: έχουμε εδώ το Λόκι, ετοιμοπαράδοτο. Εμβολιασμένος δεν είναι, αλλά τον έχω ταΐσει και το έχει πιει και νερό, ας πούμε. Έρχεται εδώ πέρα το βαν, μου κορνάρει κιόλας, μου λέει: πού είναι ο Λόκη, κάτσε βρε τώρα. Λόκη, τον έχουμε πιάσει πάλι έτσι σαν γκάλτσα βρεγμένη. Έλα, παχθαρά μου, το βάζουμε μέσα, το φυλάμε και στο μέτωπο, του λέμε: εδώ, θα περάσει υπέροχα. Ελπίζω δηλαδή, ελπίζω. Μπορεί να ξανάρθει πίσω. Λοιπόν, και τώρα μας λέει το παιχνίδι πώς τα πήγαμε. Τα πήγαμε καλά, ξέρω εγώ. Ναι, ξέρεις τι, το πρόβλημα του Λόκη είναι ότι έχει πολλή ενέργεια, αυτός δεν θέλει, ας πούμε, ηλίθια κατοικίδια, τύπου. Ναι. Εγώ το νιώθω, ρε παιδί μου, το νιώθω. Και το δικό μου είναι λίγο βλαμμένο, οκ. Τέλος πάντων. Και γυρνάμε πίσω, παιδιά. Έχουμε σώσει ένα ζώο σήμερα, έτσι. Έχουμε σώσει ένα ζώο. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε αυτό. Μόνο καλά vibes έχει αυτό το βίντεο, λοιπόν. Γυρνάμε πίσω στον υπολογιστή μας. Πάμε να παίξουμε λίγο PUBG. Όχι. Έχουμε δουλειά, περιμένετε. Ο Ρόμπερτ λέει: είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό το γατί. Ελπίζω να μην το έφαγε, ας πούμε. Και λέει: ορίστε 535 τύπου το νόμισμα του παιχνιδιού. Του λέμε: Ρόμπερτ, μου να σε καλά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά, καθώς μετράμε. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Και έχουμε εδώ διάφορα άλλα γατιά, ας πούμε. Φαίνεται περίεργα όλα, ρε. Φαίνεται όλο πολύ περίεργα. Και εμείς, σαν άλλος θεός, διαλέγουμε ποιο θα σώσουμε. Λοιπόν, Τσέστερ, έλα εδώ. Και να σώσουμε κι άλλο ένα, εντάξει. Θα είναι ο Τσέστερ και η Φιώνα. Ήρθε κιόλα ο Τσέστερ απ' έξω, ήταν τι φας. Να ο Τσέστερ λοιπόν. Ο Τσέστερ μου, έλα εδώ. Μπράβο, παιχταρά μου. Τι έχεις εσύ, για να δω. Ή να έχεις και δίψα. Καλά, ας του βάλουμε να φάει το Τσέστερ. Κάτσε, του βάλω και λίγο νεράκι. Λοιπόν, άστον αυτό να τρώει. Πάμε να σώσουμε άλλο αγατή, περιμένετε. Λοιπόν, και να σώσουμε και τη Λούλου που όπως και τον Τσέστερ τη βρήκανε στον υπόνομο. Έλα, Λούλου. Λοιπόν, αυτό γενικά έχουμε χώρο για δύο, έτσι. Δεν έχω χώρο για άλλα γατιά. Αυτό ήταν, εντάξει. Καταφύγιο είμαστε, ας πούμε. Δεν είμαστε ζωολογικό κήπο. Έλα εδώ, Λούλου. Κάθε φορά που τα πιάνω τρομαγμένα, έτσι. Λες και ξέρουν τι συμβαίνει. Λοιπόν, ελάτε εδώ. Μπορώ να τα βάλω και τα δύο απ' έξω να παίζουν. Δεν ξέρω. Κάτσε να σου βάλω και εσένα να φας, παιδί μου. Έλα. Με την ίδια τροφή τρώτε όλα τώρα, εντάξει. Είναι πολύ καλύτερη αυτή η τροφή από την όχι τροφή, εντάξει. Τα παιδί μου, εσένα σε βρήκαμε στον υπόνομο. Αλλά είναι κοκέτα και καλοφρεμένη, έτσι. Λοιπόν, εσύ βρε, το φάγες όλο. Βρε, πάνω θέμα. Είναι και φαγανά. Τι να τα κάνεις, παιδιά, να τα κάνεις. Λοιπόν, έλα εδώ, Τσέστερ. Θα κάτσει εκεί ο Τσέστερ. Κλείνουμε. Θα γνωρίσει τη Λούλου σήμερα, Τσέστερ. Δεν ξέρω αν ψήνεται από αυτή τη μούρη, ρε. Ποτέ δεν καταλαβαίνω. Τα γατιά σκητάνε πάντα έτσι. Δεν ξέρω αν χαίρονται, αν λυπούνται. Δεν καταλαβαίνω. Η Λούλου τη είπε ότι θα γνωρίσει τον Τσέστερ, κάνει μπάνιο. Ρε, είσαι εσύ μία. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Ορίστε. Κοινωνικοποιηθείτε. Καλά, δεν ψήνεστε ιδιαίτερα. Έλα, Λούλου μου.
Έλα, παιδί μου. Δεν θέλω. Είναι εντάξει, παιδί ο Τσέστερ. Μάλλον δεν ξέρω. Δηλαδή, 5 λεπτά είναι εδώ πέρα. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, μπορεί να σου έχει μίξει κιόλα. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Έχουμε παιχνίδι με λέιζερ. Η Λούλου από την άλλη. Δες εδώ πώς πάει η Λούλου. Δες εδώ. Εδώ. Ο Τσέστερ τίποτα. Ρε Τσέστερ. Ρε παιχταρά μου. Έχουμε λέιζερ. Έλα. Αν δεν μπορεί να παίζουν και τα δύο μαζί. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελείωσε το παιχνίδι. Έχετε φαγητό εδώ. Κάτσε εσύ εδώ μέσα. Λοιπόν, έλα και εσύ εδώ. Κάτσε μέσα. Ποιος του κάνει έτσι τώρα, η Λούλου είναι. Λοιπόν, άκουσα, δεν μπορώ. Είχα ένα στο μυαλό μου, ας πούμε, και ήταν δύσκολο. Τι θες τώρα εσύ, τι πρόβλημα έχει. Μια χαρά είσαι. Τι μια, παιδιά. Ορίστε, έλα. Έλα, τι θες, αυτό θες. Καλά είσαι. Πού χαϊδεύονται μεταξύ εγώ, παιδιά. Έχω βάλει το χέρι εδώ, χαϊδεύω. Πού χαϊδεύω. Χαϊδεύω έτσι εγώ τη Λούλου, μαγκουνιές, δεν ξέρω τι φάση. Δες εδώ. Βλέπεις πως είναι, ναι, ναι. Κάνε μου, εκείνο το σημείο, εκείνο το σημείο. Μέχρι που το πιάνει κάτι, ας πούμε. Που το πιάνει κάτι και μπορεί να χάσει το χέρι σου, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, συνεφάκια είναι το ότι σκέφτεται και έχει τρεις τελείες. Έχει φιλόσοφος θα μας γίνει Λούλου, παιδιά. Θα μας γίνει φιλόσοφος. Ποιο κάνει τώρα νιάου, άλλος κάνει νιάου. Έδωσα λίγη προσοχή εδώ πέρα και κάνεις νιάου εσύ. Τι τραβά ο άνθρωπος. Πρέπει για κάθε κάτι που έχω να έχω και έναν υπάλληλο. Παρ' όλα αυτά, ο Τσέστερ είναι 5.000 στα 5.000, παιδιά. Είναι έτοιμος για υιοθεσία. Εντάξει, και η Λούλου είναι κοντά, ρε παιδί μου, κοντά είναι. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι σου δίνει μια τελείως λάθος εικόνα για τα γατιά έτσι. Δηλαδή, δεν είναι έτσι τα γατιά, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο καλόβολα. Θα μου πεις εδώ πέρα δεν έχεις ραφάκια για να πετάνε πράγματα κάτω. Οκ, okay, ναι, αλλά δεν είναι τόσο καλόβολα. Λοιπόν, Τσέστερ, για έλα πάρε μια πόζα, παιχταρά μου. Πάρε πόζα του ενός εκατομμυρίου. Αυτή είναι τώρα, λες εσύ, ε. Κάτσε, περιμένε. Θα βγάλουμε καλύτερη φωτογραφία από πριν, παιδιά. Δες εδώ. Εδώ είμαστε. Ρε, τι γάταρος εσύ. Κάτσε, γιατί έχουμε και την άλλη τώρα. Γιατί βγάζεις μόνο αυτόν. Περίμενε, μισό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν κοιμούνται είναι πιο χαριτωμένα, οπότε το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Λοιπόν, σκάνερ. Σκανάρουμε τη φωτογραφία. Εδώ βγάλα και μια άκυρη, παιδιά. Έβγαλα τα φαγητά τους. Έχουμε σκανάρει τις φωτογραφίες. Πηγαίνουμε στο Τσέστερ και κάνουμε add. Upload. Ο Τσέστερ είναι αυτός, έτσι. Ναι, πάμε. Ο Τσέστερ είναι υγιής, φιλικός και αγκαλίτσος. Λες και δεν ήταν ποτέ σε καταφύγιο. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Εντάξει, okay, λέμε ψέματα για να σώσουμε ένα γάτι. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα εδώ και εσύ, Λούλου μου. Πάρτε εδώ και τη Λούλου. Εν τω μεταξύ έχουν ποζάρει το ίδιο, έτσι. Μπράβο. Έχουμε βάλει λοιπόν εδώ πέρα, δίνονται γατιά για υιοθεσία και σκάει εδώ πέρα η Πατρίτσια, η Holcomb. Για τον Τσέστερ. Στέλνουμε εμείς υπάλληλο. Λέμε πήγαινε στην Πατρίτσια. Τι είναι αυτή η Πατρίτσια. Έρχεται και ο Μπράιαν Ντάνιελς όμως για τη Λούλου. Στέλνουμε και εκεί. Έχουν σκάσει γενικά εδώ πέρα. Εντάξει, έχουν σκάσει και έχουν μαζέψει πληροφορίες. Πάμε πρώτα για τον Τσέστερ. Ο Τσέστερ είναι trustful. Trustful, παιδιά, γιατί πηγαίνει εκεί πέρα μέσα στο σπίτι και σε εμπιστεύεται. Και είναι και λίγο χαζός, εντάξει, να τον κάνεις. Λοιπόν, επίσης ο Τσέστερ δεν έχει conditions, εντάξει. Δεν έχει καθόλου στάνταρ ο Τσέστερ για το σπίτι του. Είναι trustful, αυτή θέλει trustful. Έλα, παιδιά μου. Πάρε τον Τσέστερ για τη Λούλου τώρα, περίμενε. Η Λούλου γενναία που λέει ότι θα κάνει το ζώο ένα πραγματικό ήρωα που δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, έτσι. Τι που θα την πάρουν για ευθεσία με μπέρτα, α πούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, περίμενε. Τσέστερ, χαιρέτα τη Λούλου. Σου βρήκα σπίτι. Καλά, πες μου μετά. Ούτε ευχαριστώ τίποτα, Τσέστερ. Μου είχε απλώσει, σβέρκο μου λέει, αλλά πιάσαμε, φύγαμε. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Χαιρετάμε, Τσέστερ. Αντίο, Τσέστερ μου. Αντίο. Θα σε θυμάμαι για πάντα, Τσέστερ. Πώ πήγε αυτό, 69. Περίεργα πράγματα. Όσο μου παρόλα αυτά μου λέει το παιχνίδι, Γιάννη είσαι τέλειος, έτσι το μεταφράζω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήρθε η ώρα να δώσουμε και τη Λούλου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τον Brian Daniels. Λοιπόν, η Λούλου είναι φωνακλού και είναι και brave. Αυτός δεν ψήνεται για ζώα που κάνουν φασαρία, αν και τα brave, ok, cool. Η Πατρίτσια παρόλα αυτά, η Πατρίτσια ψήνεται για brave. Και δεν την ενοχλεί η φασαρία ιδιαίτερα. Οπότε, Πατρίτσια, χαίρι σου μέρα, θα πάρεις τη Λούλου. Λούλου, είσαι έτοιμη να με αποχωριστείς. Δεν είναι, βρε το κορίτσι. Δεν, με κορνάρουν όμως, έλα. Αντίο, Λούλου. Έφυγε και η Λούλου, παιδιά. Σώσαμε τρία ζώα. Και πώς πήγε αυτό, 62. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, το 62 δεν είναι καλό, ας πούμε. Εδώ, αυτό δεν γινόταν το κάνω meet. Δεν παίζει να θέλει κάποιο, ας πούμε, ζώο που να κάνει φασαρία. Εντάξει, μπόρεσα το ένα. Η Πατρίτσια μου έδωσε λεφτά. Αλλά είπαμε δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Καθόλου το κάνουμε για τα λεφτά. Καθόλου. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουμε αρκετά καλή φήμη με αυτά τα τρία ζώα που σώσαμε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε upgrade, παιδιά. Και μπορούμε να αγοράσουμε και κλινική. Αυτό μας λέει το παιχνίδι. Εγώ ήμουν σε φάση να βάζα και ένα καζίνο δίπλα, ρε παιδί μου. Γιατί κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, εντάξει. Αλλά, οκ, okay, το παιχνίδι λέει κλινική. Και πήρα και το χώρο εδώ πέρα δίπλα για να βάλουμε την κλινική. Που δεν ξέρω αν χρειάζονταν τώρα να πάρω το χώρο δίπλα. Εγώ το έκανα όμως, εντάξει. Με ρώτησε κανείς. Κανείς δεν με ρώτησε. Αλλά το έκανα εγώ. Λοιπόν, βάζουμε και την κλινική μας εδώ πέρα. Οπότε τώρα, παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να φέρουμε τον Ρωμαίο, ο οποίος Ρωμαίος φαίνεται λέει άσχημα. Ρωμαίο μου, όχι από εξωτερική εμφάνιση, παιδί μου. Πανέμορφος είσαι, τέλειος. Κούκλος είσαι. Αλλά δεν φαίνεται πολύ καλά το ζώο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε πάρει εδώ το τσιμπιδάκι τώρα. Οπ, τι είναι αυτό, παιδί μου εδώ. Πες να ήταν φίλο με το Ρωμαίο, να μου θυμώσει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άστο αυτό εδώ πέρα μέσα. Αυτό είναι εδώ να το πάρω και στο καταφύγιο, παιδιά. Να βάλω αγγελία αν το θέλει κανείς. Ήταν μπαμπάτσικο πράγμα, δεν ήταν αστείο. Και τώρα ο Ρωμαίο είναι εντάξει. Μπορούμε να τον πάρουμε, να τον πάμε στο καταφύγιο
Για να φάει. Έλα, Ρώμιο μου. Έλα, παιχτάρα μου, κάτσε εδώ. Θα φάει τώρα. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα καλό σημείο να αφήσω εδώ πέρα το παιχνίδι. Αυτό είναι το Animal Shelter, όπου παίρνεις ζώα και τα σώζεις. Και καθώς τέλος πάντων σώζεις περισσότερα ζώα, μετά μπορείς να κάνεις και περισσότερα πράγματα εδώ πέρα στο καταφύγιο σου. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο, μόνο θετικά vibes. Σώζαμε χαριτωμένα ζωάκια. Όποιος δεν έφτασε αυτό το σημείο του βίντεο, πραγματικά σημαίνει ότι είναι άκαρδος. Αυτό μόνο μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Παρ' όλα αυτά, εσείς που φτάσατε, μπορείτε να κλικάρετε κάποιο άλλο βίντεο που βρίσκεται εδώ πέρα τριγύρω μου. Μπορείτε να τσεκάρετε την περιγραφή αν θέλετε να βρείτε link για το παιχνίδι και διάφορα links που σπάνε σε δικά μου social media. Μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή link για το Discord server, να έρθετε να τα πούμε. Για το Instagram που ανεβάζω διάφορες ενημερώσεις και για το Trovo που κάνω live stream κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να κάνετε follow και εκεί πέρα για να ενημερώνεστε. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο live stream. Αντίο σας. Δεν έχει άλλο παιχνίδι, το γλυκούλι όμως.